σύντροφοι και συντρόφισσες, καλημέρα. Να πούμε ότι στη χώρα μας και μάλλον και σε άλλες χώρες η προπαγάνδα της αστικής τάξης έλεγε ότι αν έρθουν οι κομμουνιστές στην εξουσία θα σας πάρουν τα σπίτια. Τελικά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και τα σπίτια τα παίρνουν οι τράπεζες και τα φαντς και οι κομμουνιστές τρέχουν για να τα σώσουν. Πλέον στις γειτονιές της Αθήνας και άλλες γειτονιές σε όλη τη χώρα αυτό που ακούγεται είναι να έρθουν οι κομμουνιστές μας στα σπίτια. Την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης που ξεκίνησε σταδιακά για κάποιους κλάδους το 2008, ιδιαίτερα ο κατασκευαστικός κλάδος ήδη άρχισε να κατακρεμνίζεται εκείνο το διάστημα, έφτασε μέχρι το 2015, χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά βρέθηκαν μπροστά στην ανεργία, μπροστά στη μείωση μισθών και συντάξεων, στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση τομέων πρόνοιας. Απόρρια όλης αυτής της κατάστασης ήταν να ξεσπάσει ένα μεγάλο κύμα κόκκινο δανείων. Το 10 με το κίνημα δυναμών ενάντια στα μνημόνια, η τότε κυβέρνηση του Πασόκ πέρασε ένα νόμο, τον νόμο Κατσέλη, με τον οποίο ο φιλέτης έμπαινε σε ένα δικαστικό αγώνα, σε μια μακροχρόνια ομοιρία, στην οποία έπρεπε να βρίσκεται συνεχώς σε ανέχεια, ώστε όταν πέρναγε περίοδος χάριτος που του έδινε το δικαστήριο, να γινόταν εκ νέου έλεγχος της κατάστασης του από το δικαστήριο, να κουρευόταν μέρος του χρέους του και να συνέχιζε να πληρώνει δόσεις για το υπόλοιπο, αν και εφόσον δικαιωνόταν στα δικαστήρια. Με αυτόν τον νόμο, ως ένα βαθμό καθυστέρησε η έκρηξη του προβλήματος. Φυσικά δεν δόθηκε καμιά οριστική και ολοκληρωμένη λύση για το πρόβλημα. Οι δικαστικές αίθουσες έγιναν αρένες με θύμα το λαό. Οι δικηγόροι των τραπεζών λιδωρούσαν τους οφειλέτες και τους παρουσιάζαν γνωστήτες ότι με δόλιο τρόπο ξεγέρασαν την τράπεζα για δάνειο που δεν μπορούσαν να ξεπληρώσουν. Το γεγονός ότι όλη αυτή η διαμάχη διεξάχθηκε στα ειρηνοδικεία, κάτω τις μορφές απόδοσης δικαστικής δικαιοσύνης, απόδοση δικαιοσύνης στην χώρα μας, υπήρξαν αποφάσεις που πήραν το μέρος και το μέρος των οφειλετών. Ενώ σε κάποια ειρηνοδικεία δεν τολμούσαν οι δικηγόροι να δηλητορούν και να χλεβάζουν τα θέματά τους. Εξαιτίας αυτής της καπιταλιστικής κρίσης, η ζήτηση για κατοικία δεν υπήρχε, οπότε δεν υπήρχε πίεση από τις τράπεζες και τους δανειστές να έρθει η νομοθετική κάλυψη, έστω και αυτή, του νόμου Κατσέλη. Μετά το 2014, διαφαινόμενο έξοδο από την καπιταλιστική κρίση, άρχισαν οι πιέσεις για αλλαγή του νόμου, ενώ αναθερμάθηκε και η αγορά ακινήτων. Το 2015, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τροποποίησε τον νόμο, ψήφισε την πώληση των κόκκινων δανείων στα φαντς με τον νόμο 43-54-15, σύμφωνα με τις σχετικές μνημονιακές δεσμεύσεις τους, ψήφισε τον εξοικοδικαστικό συμβιβασμό, αφήνοντας ουσιαστικά απροστάτευτο στην πλειοψηφία των αυταπασχολουμένων εμπόρων μικρών επιχειρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, από τον Ιούνιο του 2018, ότι τον Ιούνιο του 2018 μόλις 52 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από τις 32.086 είχαν καταφέρει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Εισήγαγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την έννοια των ελάχιστων δαπανών διαβίωσης, δηλαδή στα όρια της εξαθλίωσης αλλά και του συνεργάσιμου δανειολήπτη, τη διάταξη που προβλέπει ότι για την προστασία της κύριας κατοικίας ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν χωρίς τη συνένεσή του σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή την οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Δηλαδή, ευθύνουν τον οφειλέτη. Ψήφισε το νέο κώδικα πολιτικής οικονομίας που διευκόλυνε τις μαζικές κατασχέσεις και πληστηριασμούς κάθε είδους και κάθε είδους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Δίπλα σε αυτά, θέσπισε το ιδιώνυμο, ποινικό αδίκημα για τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς. Σε λιγότερο από τον ένα μήνα από τη θέσπιση αυτού του νόμου, είχαμε τις πρώτες ποινικές διώξεις που στράφηκαν ενάντια στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Τζιλάρης και σε άλλους 6 αγωνιστές κατηγορούμενους για σταμάτημα ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Να επισημάνουμε εδώ ότι, επειδή ακούστηκε ότι διώκομαι, καλέστηκα από το Τμήμα για την Προστασία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος που το θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ για να δώσουμε σαφής να δικαιολογήσουμε τη στάση μας στο πληστηριασμό και φυσικά από εκεί βγήκε και η δίωξη ότι έχουμε κάνει 5 αδικήματα.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για αυτούς κίνδυνος για τη δημοκρατία τους είναι το να προσπαθήσει να πραξίσει ένα σπίτι ενός φτωχού ανθρώπου. Ενώ οι θωράκοι της δημοκρατίας είναι ακριβώς αντίθετο. Να θωρακίζουν τις τράπεζες, αυτό δείχνει και το ποιόν της δημοκρατίας που αυτοί υπερασπίζονται. Η συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων που είχαν κάλυψη από τον νόμο Κατσέλη μετά το 2015-2016 άρχισε να χάνουν στο δεύτερο βαθμό τις υποθέσεις. Με αποτέλεσμα να διαδημιουργούνται από τα φάση διαταγές πληρωμών και πληστηριασμών, ακόμα και για αυτούς που μέχρι τότε είχαν μια κάλυψη έστω και αυτή του νόμου. Πλέον σταμάτησε οποιαδήποτε κάλυψη και ερχόντουσαν και διεκδικούσαν το σύνολο του ποσού με διαταγή πληρωμής, με όλο το ποσό συνολικά να το δώσει ο φιλέτης. Να σημειώσουμε εδώ, όπως αναφέρει και προηγουμένως ο σύντροφος Τασιούλας, η εργατική εστία που έδινε δάνεια στους εργαζόμενους για κατοικία τους έστειλε πελάτες στις τράπεζες και βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους ανατοκισμούς, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο κομμάτι κύριο αυτών των δάνειων να αποκινήσουν και να βγαίνουν και αυτά σήμερα σε πληστηριασμούς. Την περίοδο της πανδημίας υπήρξε μια ανακοπή, μια παράταση όλων των διαδικασιών λόγω των έκτακτων μέτρων, σταμάτησαν δηλαδή για μικρό διάστημα οι πληστηριασμοί. Φυσικά τώρα έρχονται όλοι μαζί να εκτελεστούν. Είναι μέχρι τέλος του χρόνου 2.500 πληστηριασμοί γινόνται την ημέρα και μέχρι τέλος του 2023 θα γίνουν 163.000 πληστηριασμοί. Παράλληλα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενταφίασε όποια είδους προστασία υποτίθεται ότι υπήρχε σε ισχύ. Το 2018 πλέον δεν υπάρχει καμία είδους προστασία για τους οφειλέτες. Ως αντιστάθμιση αυτής της εξέλιξης ψηφίστηκε ο νέος πτωχευτικός νόμος με τον οποίο πτωχεύουν εκτός από τις εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα με αυτόν τον νόμο, αν κάποιος πάει και πει ότι θέλω να πτωχεύσω, είναι ότι θα μπορεί να μείνει για 12 χρόνια ως ενοικιαστής στο σπίτι του. Τίποτα. Χάνει τα πάντα, τα παραδίδει στους άλλους και μπαίνει σε μια τέτοια υποτίθεται διαδικασία προστασίας που πληρώνει νίκη στο σπίτι του με μια επιδότηση ενός μέρους του ειδικού από το κράτος και ανάλογα με το εισόδημα που θα μπορεί να εμφανίσει κάθε χρόνο. Μπαίνουμε, αγαπητοί σύντροφοι, σε μια νέα καπιταλιστική κρίση και θα έχουμε μια νέα σειρά νέων κόκκινων δανείων. Το πρόβλημα θα είναι συνεχώς όλο και πιο εντυνόμενο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μιλάει για προστασία των συνεπών δανειοληπτών. Βλέποντας φυσικά τον κίνδυνο να ανακοκκινήσουν αρκετά δάνεια, δεν νοιάζεται φυσικά για τους οφειλέτες, αλλά για τους τραπεζικούς ομίλους πόσο απρόσκοπτα θα συνεχίζουν να πίνουν το αίμα του λαού. Όλους τους υπόλοιπους τους θεωρούν κακοπληρωτές και αφαιρέγγυος, τσουβαλιάζοντας τον λαό που δεινοπαθεί για να τα βγάλει πέρα με τους επιχειρηματίες που τους μπουκώνουν με θαλασσοδάνεια που ποτέ κανείς τους δεν πλήρωσε. Σύντροφοι και συντρόφισσες, η περίοδος μετά τον κορονοϊό έφερε και μια τουριστική έκρηξη και στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες τουριστικού προορισμού. Και δημιουργήθηκε έκρηξη ταυτόχρονης αναζήτησης κατοικιών για Airbnb. Εξορτούνται ενοικιαστές από τα κέντρα των πόλεων, τα ενίκια ακτινάθηκαν στα ύψη και τα κοράκια αρπάζουν όποια σπίτια βγαίνουν σε πληστηριασμό. Κανένας από τους οφειλέτες που βγαίνει το σπίτι του σε πληστηριασμό δεν μπορεί να βρει τρόπο να έρθει σε διαπραγμάτευση με τα fans. Είναι όλες οι πόρτες κλειστές, τα τηλέφωνα κανένα τα σηκώνει. Υπάρχει μια απαξίωση και μια στάση η οποία, εφόσον υπάρχει πίσω από το δάνειο ένα ακίνητο, περιμένουν να έρθει η ώρα να πάνε το πάνω και δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Το εργατικό λαϊκό κίνημα μπροστά στους κομμουνιστές και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο έδωσε και δίνει μάχες για την προστασία του λαού από την επίθεση του κεφαλαίου στη λαϊκή κατοικία. Από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκε η Επιτροπή του ΠΑΜΕ ενάντια στους πληστηριασμούς. Έγιναν εκατοντάδες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, σε ειρηνοδικεία, συμβουλογραφία, σε παραστάσεις διαμαρτυρίας σε τράπεζες και φάρμακα. Αυτή η προσπάθεια μας έφερε κοντά φυσικά και σε ανθρώπινες τραγωδίες, αλλά και μπροστά στην επίλυση ζητημάτων μέσα από τη λαϊκή παρέμβαση. Η Επιτροπή στα πλαίσια του ΠΑΜΕ απαρτίζεται από συνδικαλιστές, απομαχούμενους δικηγόρους και συνδικαλιστές από σωματεία του χρηματοπιστωτικού. Η Επιτροπή έχει επικοινωνία με συνδικάτα και κατατόπους επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί κυρίως με βάση τα εργατικά κέντρα κάθε περιοχής
δίνει συμβουλές για το πώς θα χειριστούμε ζητήματα. Παρακολουθεί την εξαίρεση της κάθε περίπτωσης και της κάθε υπόθεσης, γιατί κάθε περίπτωση και υπόθεση που πάμε και διαπραγματευόμαστε και τελικά δίνουμε μια λύση, έχει ένα μακροχρόνιο αγώνα μέχρι τελικά να απειληθεί. Και οι δεσμεύσεις οι οποίες μπαίνουν εκείνη τη στιγμή μπροστά στην πίεση του λαϊκού παράγοντα, πολύ εύκολα μπορούν να έρθουν. Γι' αυτό θέλει συνεχή παρακολούθηση και με το νομικό μας τμήμα εκεί πέρα, για να δούμε μην τυχόν υπάρχει κάποια τρίπλα των φανς και πάνε ξαναρπάξουν το σπίτι του ανθρώπου που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της κάθε υπόθεσης, προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τα φανς που έχουν τα δάνεια, οργανώνουμε κινητοποιήσεις σε συμβολογραφία να αποτραπούν πληστηριασμοί, οργανώνουμε κινητοποιήσεις σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων. Κάνουμε προπαγάνδα στις γειτονιές ανθρώπων που έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους, για να ευαισθητοποιηθεί η γειτονιά και να εκφραστεί αλληλεγγύη να μην γίνει έξωση στην οικογένεια. Μια βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να σωσάρει το σπίτι του είναι ο ίδιος καταρχήν να θέλει να το σώσει, και για να το σώσει δεν μπορεί να κρύβεται και να λέει ντρέπομαι να πω το πρόβλημά μου, γιατί πρέπει να το πω ότι αυτοί που του αρπάζουν το σπίτι. Αυτός έκανε αγώνα να το σώσει. Αλλά πρέπει και ταυτόχρονα να υπάρξει και λαϊκή αλληλεγγύη από την ίδια τη γειτονιά. Γιατί η άμεση παρέμβαση σε μια έξωση είναι καθοριστικό παράγοντα να προλάβει το κίνημα να επέμβει. Στην πολυκατοικία δηλαδή πρέπει να είναι ένικοι, να είναι άμεσα εκφρασές αλληλεγγύης και να μην επιτρέψουν να φύγει ο άνθρωπος από την πολυκατοικία. Σε διαφορετική περίπτωση τα πράγματα θα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Αυτή η προσπάθεια, σύντροφοι, όσο βγαίνουν στη δημοσιότητα υποθέσεις όπως αυτή που έγινε στους ζωγράφους και ήταν μια σημαντική νίκη, θα πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο. Οι συνάδελφοι που βρίσκονται ένα βήμα πριν να χάσουν το σπίτι τους, οι συνάδελφοι που ήδη έχουν χάσει το σπίτι τους και βρίσκονται σε απόγνωση, θα αρχίσουν να ψάχνουν να βρουν διέξοδο. Και τελικά σου λέει ότι υπάρχει ελπίδα. Και αυτή την ελπίδα εμείς πρέπει να τους την απτερώσουμε. Είναι άνθρωποι που λένε βοηθήστε μας, χάνουμε το σπίτι μας, είσαστε η μόνη μας ελπίδα. Και εμείς αυτό ως εργατικό λαϊκό κίνημα πρέπει να παλέψουμε ότι αυτή η ελπίδα τους να μην διαψευθεί. Άρα είναι η ευθύνη όλων μας, των κομμουνιστών και του κινήματος, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους να παλέψουμε ώστε να υπάρξει ένα ισχυρό κίνημα που όχι μόνο θα καταφέρει να επιβάλλει την άρση κάποιων πληστηριασμών και εξώσεων, αλλά θα επιβάλλει το δίκαιο του λαού να γίνει νόμος. Να γίνει νόμος δηλαδή προστασία της πρώτης κατοικίας, καθολικά, ολοκληρωτικά, χωρίς αστερίσκους και με όλο αυτό την κοροϊδία που κάνουν, που δήθεν σώζουν αυτή τη λαϊκή κατοικία, στην πραγματικότητα να αφήνουν συνεχώς στα χέρια των λύκων, να διαγραφούν τόκοι, να πορευτούν δάνεια, να συμφωνηθούν δόσεις που μπορεί να ανταποκριθεί ο φιλέτης με βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκεται εκείνη τη στιγμή που βρίσκεται. Και όχι με την προϋπόθεση που είχε πριν, που είχε πάρει το δάνειο και είχε δουλειά και είχε ένα μισθό που μπορούσε να καλύψει κάποιες βασικές ανάγκες, και πρέπει να διαμορφώνονται οι συνθήκες ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. Το κόμμα μας πρωτοστατεί στον αγώνα για να γίνει πράξη το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Παράλληλα, αναδεικνύει στο αστικό κοινοβούλιο το δικαίωμα του λαού να έχει σύγχρονη κατοικία, καταθέτει προτάσεις νόμων για την ολοκληρωμένη προστασία της λαϊκής στέγης για να σταματήσουν πληστηριασμοί και εξώσεις. Με αυτές τις πρωτοβουλίες, φυσικά, αναδεικνύεται και η κοροϊδία και ο πνευμός του λαού, τα κόμματα αστικής διαχείρισης, όπως είναι και αυτό όπως είναι αυτό που αποκαλούνται οι φιλελεύθεροι, οι σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι υπερφέρουν, δεν πάνε να συζητηθούν αυτές τις προτάσεις νόμου που κάνουμε στο κόμμα, στο κοινοβούλιο, γιατί πολύ απλά είναι ενταγμένοι στο να λειτουργούν με βάση την ελεύθερη αγορά, και η ελεύθερη αγορά καθορίζει ότι το σπίτι είναι εμπόρευμα και το εμπόρευμα πρέπει να πωλιέται και να αγοράζεται και να υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Αυτή είναι ο νόμος που αυτοί καθορίζουν τη δράση τους και όχι το λαϊκό συμφέρον. Εκεί είμαστε αντιμέτωποι και συγκρούμαστε, και αυτό γίνεται λαϊκή πλειοψηφία μας στις μάζες. Και όταν αυτό γίνει ένα τέτοιο μέτωπο ισχυρό, μπορεί να φέρει αποτέλεσμα ώστε να τους υποχρεώσουμε να πάρουν έστω κάποια μέτρα προστασίας κατοικίας. Αυτά, και ευχαριστώ που μας άκουσατε.